Voltaire! Ένα δωμάτιο είναι η κρίμα γειτονιά και το μπαλκόνι σου μισάνοιχτο συρτάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά. Σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Απόψε θα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα. Θα σε περιμένω δίπλα στο καδόριφε. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στου άλλου το μπαρ. Θα σε περιμένω δίπλα στο καλοριφέ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλου το μπαρ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλου το μπαρ. Παίζεις κι εσύ. Περίφημα. Είμαι. Και οι δυο σας. Μην το λέτε, γιατρέ μου. Εγώ νιώθω χάλια τελευταία. Για το παιδί έλεγα, κύριε. Και σας παρακαλώ, κατεβείτε από εκεί. Δεν είναι παιχνίδι αυτό, εργαλείο. Με συγχωρείτε, γιατρέ μου. Η εγκυμοσύνη της συζύγου σας πάει άριστα. Όταν λοιπόν με το καλό γεννηθεί το παιδί, εκεί προς την άνοιξη. Για ιδέες καιρό που διάλεξε. Η συμβουλή μου είναι να βάλετε μπρος και για ένα δεύτερο. Και τρίτο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή τη φορά. Θα δούμε. Και τρίτο. Αν έχετε τα κουράγια, γιατί όχι. Και τρίτο. Να ξέρετε ότι τα μοναχοπαίδια είναι ανασφαλή πλάσματα. Οι πολύτεκνοι είναι αυτοί που λέμε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Εμένα θα μου πείτε, γιατρέ μου. Θα βάλουμε μπρος, γιατρέ, μην ανησυχείτε. Τώρα, δόξα τω Θεώ, λεφτά έχουμε. Αχ, Θεέ μου, γιατί μου τα δίνεις όλα μαζί. Λεφτά, δόξα, τη Λουίζα, παιδιά, το γιατρό. Θα έλεγα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάναμε αύριο το πρώτο περιχογράφημα, να δούμε παρέα την κατάσταση του εμβρίου. Να τη δούτε. Να τη δείτε, θέλω να πω. Εγώ δεν ξέρω, με αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου δεν τα πολύ πηγαίνω καλά. Θα έρθει στον υπέρηχο. Σιγά μην δει το παιδί σου στο μόνιτορ. Θα φωνάξω και τον μπαμπά να έρθει να κάνει χαρέ, θα φωνάξω και τη μαμά. Τη δικιά μου. Τη δικιά μου να έρθει από τον Καναδά. Αφού δεν προλαβαίνουμε. Μέσα στα αυτή μου. Συγγνώμη, δεν προλαβαίνουμε. Αύριο θα κάνω τον υπέρηχο. Πότε να έρθει η γυναίκα. Θα την ειδοποιήσω να έρθει γενικώ για να με βοηθήσει στι δύσκολε στιγμέ. Γιατί άμα περιμένω από σένα. Γιατρέ, να κάνω λίγο. Σας παρακαλώ, δεν είναι παιχνίδι, είναι εργαλείο. Σας το είπα. Γιατί. Μ' αρέσει. Χτύπα ξύλο. Ποιος θα μου μοιάζει, μωρή. Το παιδί που περιμένω, θέτη μου. Περιμένεις παιδί. Μάλλον. Μάλλον περιμένεις παιδί που θα μου μοιάζει. Τι να σου πω, μόλις ξέρασες το καμαρίνι. Και επειδή ξέρασες το καμαρίνι, περιμένεις. Παιδί που θα σου μοιάζει. Ρε άφρο, με βρίζεις. Αφού σου λέω, έχω συνέχεια να κατοσούρες και μη με βάζεις να σου πω τι άλλο. Τι είπες. Καθυστέρηση. Στο μυαλό, αυτό το ξέρω. Ναι, ναι, λέγε χαριτομενιές. Εγώ σου λέω περιμένω μωρό που θα είναι ίδιο με σένα. Αλλά ίδιο μιλάμε. Α, εσύ επιμένεις και δεν μου αρέσει αυτό. Επαναρωτώ, πώς το ξέρεις. Με επιστημονικά δεδομένα λέμε τώρα. Άκου, από τότε που άρχισαν οι ανακατοσούρες, οι αναγούλες και όλα αυτά τα της κοιήσεως. Μάλιστα. Ρεύω με πούρο. Τη μάρκα μου. Θέτη. Ρε είσαι τρελή. Να σου πω κάτι. Μπορεί να είμαι έτσι πολύ προκλητική και πολύ επιθυμητή, αλλά στην πραγματικότητα με άλλον εκτός από σένα δεν. Και τα σούξου μουξου με τον Αρίστο και τα hotline. Στα hotline δεν. Αφού εκεί δουλεύω με το τηλέφωνο. Σωστά. Τι να γονιμοποιήσει ένα ακουστικό. Και με την άφρο στην άλλη άκρη να σου μιλάει. Ούτε την ακοή σου. Αλλά ο άλλος, ο Αρίστος, διότι του τα ρίχνε, σε βλέπα. Ο Αρίστος, δεν. Ολό ψυχολογικό πρόβλημα και δεν. Δεν. Δεν με τίποτα. Ναι, παιδί μου, στον Καναδά ζει η μητέρα της. Και η Λουίζα στον Καναδά γεννήθηκε και μετά ήρθε εδώ και με γνώρισε και με ταλαιπωρεί. Και την πάτησε. Και αυτή και εγώ. Ωχ, άντεξε, μπέρδευε τώρα. Διότι η μητέρα είναι πιο τρελή από αυτήν. Ο μπαμπάς. Τι αν είναι τρελή ο μπαμπάς. Α, ο μπαμπάς είναι του Πολυτεχνείου. Σκέψου να έρθει εδώ και να αρχίσει από τα συνθήματα κατά της Χούντας. Να έχεις και την Ιθά και τον Λονίδα από δίπλα. Κάνει ζέστη ή είμαι στα τελευταία μου, δεν μπορώ άλλο. Τίποτα δεν κάνει. Έχεις έξαψει από την αγωνία, Αρίστο. Το παίρνεις απόφαση και πας παρακάτω. Πού παρακάτω να πάω, ρε. Πού παρακάτω να πάω. Θα έχω όλο το σόι στο κεφάλι μου και δύο παιδιά από δίπλα, το ένα φανερό, το άλλο μυστικό. Τι, ο πρώτος θα ή ο τελευταίος. Ξέρεις πόσα παιδιά έχει ο καθένας ανά τον κόσμο. Ωραία παρηγοριά. Αν και αυτό της Μάρθας, η εγκυμοσύνη, δεν ξέρεις, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με μένα. Δεν μπορεί δηλαδή. Θα δείξει. Ποιος θα δείξει.
Το παιδί, αν σου μοιάζει. Τι είπα, ξύλο. Δεν ξύλο αυτό. Χωρίζουμε. Μαρθά, σε παρακαλώ πολύ. Τελειώσε. Όσους κορόιδεψα, κορόιδεψα. Δεν ξέρω τι είναι το παιδί, γι' αυτό δεν μπορώ να ξεγελάω κανέναν. Φεύγω αυτή τη στιγμή. Μάρθα, που πας ρε Μάρθα, στάσου ρε Μάρθα, που πας ρε Μάρθα. Τι νος είναι το παιδί ρε Μάρθα. Τι νος είναι το παιδί ρε Μάρθα. Τι νος είναι το παιδί Μάρθα, μίλα. Επιμένω, δεν μπορεί να είναι δικό μου. Τι επιμένεις ρε, πού το ξέρεις. Δεν το ξέρω, η γυναίκα είχε μια φυσιολογική ζωή με τον άντρα της. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή εκεί πέρα έγινε αυτό. Αλλά... Τι? Κατά λάθος. Κατά λάθος! Φωνάζεις, να το ακούσουν όλοι, φωνάζεις. Όχι πως δεν την αγαπάω τη Μάρθα, την αγαπάω και πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, ξέρεις τώρα, αυτό το μοιραίο έγινε κάποια στιγμή κατά λάθος. Τι έγινε κατά λάθος, ρε φίρμα? Να μη σε νοιάζει. Όπου ξεφύτρωσες εσύ. Ήρθα να πιάσω βάρδια στο απόγευμα. Να προλάβω να ξεκουραστώ μέχρι το βράδυ που έχουμε μουσική σκηνή, ε. Ρε Αρίστο. Αρίστο. Θα μ' αφήσει ρε να τραγουδήσω αναμονή στην πίστα. Κάνε πιο εκεί γιατί με κρύβεις, ξαναπες το θέλεις. Αρίστο. Θα μ' αφήσει ρε να τραγουδήσω αναμονή στην πίστα. Θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά σου. Κοσμιωτάτη, δεν το συζητώ. Ποιο θα πεις? Το summertime. Πολύ ωραία, άμα το πεις να με χέσεις. Τι? Να το πεις, λέω, γιατί να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Αχ, είσαι γάτο, μανάρι μου, τα μυρίζεσαι τα ταλέντα. Ναι, ναι, ναι. Τα ταλέντα τα μυρίζομαι, τα μπλεξίματα μου διαφεύγουν. Τι ψώνιο. Τι πλέκεις, καλέ? Τζιπουνάκι για το μωρό. Ποιος το είπε? Ο γιατρός. Αφού δεν πήγα ακόμα στο γιατρό. Ο δικός μου γιατρός, λέμε, μωρή τρελή. Μη μου πεις, περιμένεις και εσύ μωρό. Μάλλον. Και εσύ? Καλά, αυτό είναι γνωστό της πάση. Ποια είναι η πάση? Καλά, σε τώρα θα μου φύγει ο πόντος. Να σου πω κάτι. Πρέπει κάτι να μας ρίχνουν στο νερό, δεν μπορεί. Όλος ο κόσμος που ξέρω περιμένει παιδί. Λες ναι αυτή, ούτε να τα φιλώ. Τροπή. Δεν μου λες. Ποιος είναι ο πατέρας? Γιατί έχω γκρίνιες. Ο Ευεργέτης. Α, αυτό να δω. Κάτσε να το δω εγώ πρώτα. Ο δικός ο πατέρας? Είναι στον Καναδά. Έφυγε ο Σούλης στον Καναδά. Ποιος Σούλης τώρα, ο Σούλης? Ο μπαμπάς μου είναι στον Καναδά. Α, λες για το άλμα. Όχι, ο Αρίστος είναι ο πατέρας του παιδιού. Μπα. Mm. Και ο Σούλης? Χωρίσαμε, λέμε. Κοίτα, γκίνια, κοίτα στιγμή που βρήκα να κάνω παιδί. Ο Τζάμσο Κιουριτά δύο μέτρα να βγει και ελεύθερο και έχω να φορτωθώ τον Ευεργέτη. Τι να τον φορτωθεί, θα σε παντρευτεί? Θα δούμε. Προς το παρόν κλωτσάει. Το μωρό, από τώρα. Ο Θέτης, από την ώρα που του το είπα. Να σου πω, νομίζω πρέπει να μου δείξει και εμένα πώς πλέκουνε. Γιατί θα αρχίσω κι εγώ το εργό, χείρο εν τη ταύτη περιπτώσει. Τι να πλέξει, μωρή άφρο κι εσύ, εν τη ταύτη περιπτώσει. Τι νόση είναι το παιδί, Μάρθα, λέγε! Διονύση, με έχεις αταλιάσει, μου χαλάς και το χτένισμα! Σε παρακαλώ, για όνομα του Θεού! Θέλω να μείνω για λίγο μόνη μου! Και πού θα πας μόνη σου, κοριτσάκι? Στη μαμά μου, αγοράκι. Στο Βόλο! Μια χαρά πόλη, δεν είναι? Και τι θα κάνεις στο Βόλο? Θα βάλω σε τάξη το μυαλό μου. Έχεις κανένα πρόβλημα? Μάρθα! Ορίστε. Σοβαρολογούσες πριν όταν έλεγες ότι αυτό το παιδί μπορεί να μην είναι δικό μου? Πολύ αργή, Μάρθα, να απαντήσει. Όχι. Αλλά για λίγες μέρες θέλω να μείνω μόνη μου. Μπορώ? Το κινητό σου. Δεν θα το σηκώσεις? Θες να μάθεις, ρώτα. Σε μένα ναι που έπεσες, στο σπίτι μου που μπήκες. Όχι όπως ήξερες αλλού, μα πως εδώ τα βρήκες. Αλλού έκανες τα κόλπα σου, εδώ θα κάτσεις άγια. Γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός και άλλα η κουκουβάγια. Κι άλλες πολλές θελήσανε με κλάμα να με ρίξουν. Μα από γυναίκας δάκρυα δεν παίρνω εγώ χαπάρι. Δεν σηκώνω από καμιά ποτές μου χαλινάρι. Αλλού έκανες τα κόλπα σου, εδώ
τα κατσισάκια. Γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός κι άλλα η κουκουβάγια. Μένα με λένε Περικλή. Κι αν θες να μάθεις ρώτα. Σύμφωνα με τον άνθρωπο να φέρες αναλόγως. Γιατί θα πέφτει το ραβδί όπου δεν πέφτει λόγος. Αλλού έκανες τα κόλπα σου, εδώ θα κάτσεις άγια. Γιατί άλλα μάτια έχει ο λαγός κι άλλα η κουκουβάγια. Μπράβο, μπράβο! Κάτσε κάτω, Περικλή, μη σε πάρει ο διάολος. Μάλιστα, Σπασία. Τι έγινε, κορίτσια? Σήκωση. Γιατί? Γιατί? Ρώτας γιατί, καλέ, σήκω σου λένε. Δεν είμαστε καλά. Γράφει το όνομά σου, ρε, η καρέκλα. Θα τρελάθει ο κόσμος, δεν πάει καλά. Καλά, τι κάνεις εκεί? Μου δείχνει πλεχτό. Εδώ μέσα. Λαλαθήκατε. Όχι, καλέ, εγκυμονούμε. Και πλέκουμε. Δηλαδή θα πλέκουμε από εδώ και μπρος παρέα. Μισό να συγκεντρωθώ. Είναι στη μόδα τα πλεκτά, δεν κατάλαβα. Ρε κορίτσια! Μη χαζούμε, Ράμι. Πού είναι ο Αρίστος? Σήκω! Γιατί? Σήκω, ρε Καστανά, μη σου κόσω καμιά σφαλιάρα. Σιγά, ρε Διονύση, σιγά! Φωνάζει ξαφνικά. Πού είναι ο Αρίστος? Τώρα θα ρίξει δύο τραγούδια και μετά θα ξεκουραστεί. Πες του, τον θέλω. Επιγόντος? Πάρα πολύ επιγόντος. Για ποιο πράγμα? Εσύ που είσαι γυναίκα θα με καταλάβεις που είσαι στην ίδια κατάσταση με μένα. Εγημονείτε κι εσείς. Σκάσε, άνθρωπο. Και εμείς. Ορίστε, καλέ, που μου λες κάσε. Όχι εμείς, η γυναίκα μου εγημονεί για να μην παρεξηγούμεθα. Αχ, ναι, καλέ, Λουίζα, που λέγαμε προχτές. Όχι, με την Τζοίτα τα λέγαμε, για τον Αρίστο, ντε. Τι για τον Αρίστο? Λέγαμε μήπως είναι ο πατέρας του παιδιού. Ζαρντινιέρα. Τι ζαρντινιέρα? Λέω, πήρες προαγωγή. Από γλάστρα σε ζαρντινιέρα. Για σιγά, κορίτσια. Τίνος παιδιού. Το δικό σου, λέει, Λουίζα, τίνος. Και τι σχέση έχει ο Διονύσης με μένα και τον Αρίστο? Θέλω να μου εξηγήσεις. Όχι, άλλο θέλει να πει. Η Μάρθα. Τι η Μάρθα, ρε Διονύση? Έφυγε. Αφήστε με να κλάψω. Αφήστε με να κλάψω. Σας αφήνουμε. Όχι, μη μ' αφήνετε. Μην τον αφήνετε να κλαίει, τρελαθή. Κατά μου διαλύστε, ρε, το μαγαζί. Διονύση μου, σε παρακαλώ, σήκω με κι εσύ. Γιατί? Τι γιατί, ρε, σήκω με εκεί. Σήκω, για να στείλεις στη σκηνή. Άκου γιατί. Διονύση, σε παρακαλώ, σταμάτα να κλαίσεις, αγοράκι. Σταμάτα, πάμε στο καμαρίνι να κλάψω. Όσο θέλεις με την ησυχία σου. Μην γίνουμε θέμα, να μας καταγράψουν οι εφημερίδες. Σε παρακαλώ. Θέλω να πεθάνω, μισό. Έλα, ρε Μάρκο, άσε με, δεν μπορώ να ησυχήσω, να μην επιμένει. Καημός, καημός, το τηλέφωνο, τηλέφωνο και ο Μάρκος απτόητος. Για γαϊδούρια είστε οι άντρες, ανέστητοι. Απ' τη μια κλαίτε, την άλλη πόσο πάει το δολάριο. Πόσο πάει το δολάριο, αγαπητέ? 3,22. Συμπαθήκα πάει. Εμένα θα μου πεις, άμα τους πατήσει τον εγωισμό, γίνονται πατσαβούρες. Όταν όμως έχουν το πάνω χέρι, μας βγάζουν την Παναγία! Κατάτε, Μαρή, κουμπουλίδα και εσύ μου πήρες εκεί πέρα το ρόζο σουβλάκι. Όχι, όχι, Παναγία, βοηθάτε εδώ πέρα, βοηθάτε. Δεν είναι το άνθος, είναι χάλια. Πάμε, ρε Διονύση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Όχι, Διονύση, μην αρχίσει το τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε στο καμαρίνι, να κλάψει εκεί με την ησυχία σου, να μιλήσει και με τον Μάρκο, να το ρωτήσει πού θα επενδύσουμε τα χρήματά μας. Ποια χρήματα? Αυτά που κέρδισε από το καζίνο. Όχι, αγόρι μου, τέρμα επενδύσει. Δεν βλέπει εμένα παθών. Επένδυσα και τι έκανα. Έμεινα με την επένδυση στο χέρι, στο θέμα μας. Ναι. Θέλω να μου τραγουδήσει ένα τραγούδι. Ποιο να τραγουδήσω? Το κλαίει το άνεμο στο κύμα, κλαίνε τ' άστρα και νυχτιά. Σαν τις άντρες μου σύστερες, τρονοδάς, τι είναι αυτό το πράγμα, θα μου διαλύσει το μαγαζί. Πάμε, Διονύση, σε παρακαλώ, πάρα μου. Πάμε στο καμπάνι. Έλα, Διονύση. Όχι, όχι. Έλα, θέλω να μου πεις ένα τραγούδι να γορέψω. Εδώ, στο τελευταίο χώρο της ζωής μου. Αρίστο, μην πας, είναι δίπλα. Πάμε, Διονύση, σε παρακαλώ. Μην το λες αυτό το όνομα, μου ματώνεις την καρδιά. Πάμε και θα κάνω τι θέλεις. Πάμε, Διονύση. Κοπιάσε με, θέλω να πεθάνω, να πεθάνω. Μισό, μισό. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Όχι, Μάρκο, μην επιμένεις. Διονύση, θα μας χαλάσει τη βραδιά. Φυσικά μας χαλάσει τη βραδιά, Διονύση. Άκου, Διονυσάκη, θα σου πω εγώ ένα τραγούδι έτσι, ωραίο, ωραίο, να σε μπέζει τώρα έτσι, να χορέψει. Εντάξει, Διονύση, γύρω έτσι, να κάνει κάδρο άνθρωπο. Έτσι, να κάνουμε, α πούμε, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, α, να χορέψει και μετά να δει, να δει, να είσαι, σου βοηθάτε κι εσεί, εντάξει. Παιδιά, πάμε το γιατί να είμαστε και οι δύο αισθηματίες. Ποιο? Το γιατί να είμαστε και οι δύο αισθηματίες, παιδί μου. Πάει το τραγούδι. Έρχομαι. Έτσι, έτσι.
στιγμή κατάσταση, το φίλο μου το βρήκα. Απειλητός με βλέπει, μα στην καρδιά του μπήκα. Τα χείλη του ήταν κίτρινα, τα μάτια του κομμένα. Και κλάψα μαζί του και εκείνονε και εμένα. Γιατί να είμαστε κι οι δυο αισθηματίες, γιατί να μπλέκουμε σε πάλιο ιστορίες, αφού στον κόσμο λιγοστές είναι κυρίες. Γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίες. Φίλε, δεν είμαστε άτυχοι, κι αν όλα δε μου τα πες. Απλούστα τα κι δυο μας πιστέψαμε σ' αγάπες. Είναι η καρδιά μας ενοχή και στο κρέμο μας πάει. Λυγώνεται, πονάει, αλλά ξαναγαπάει. Γιατί να είμαστε κι δυο αισθηματίες, γιατί να βλέπουμε σε πάλιο ιστορίες, αφού στον κόσμο λιγοστές είναι κυρίες. Γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίες. Caliber revolver in the bookcase behind some books. I have ballistics checking for Nilsson. Lieutenant, you better come in. Dr. Elizabeth Gaines. Checked. It's her size. She must have heard you on the stairway and dumped this stuff. There's no suite 405 in that building. Catherine Trammell's roommate her freshman year is dead. She died a week ago. 2 years ago. Παπακούλη μου. Και μα τι θα και μην την ξυπνήσουμε. Να μείνω εδώ απόψε. Τσακωθήκατε. Όχι εμείς, ο Διονύσης και η Μάρθα. Άμα τσακώθηκε ο Διονύσης και η Μάρθα, γιατί έφυγες εσύ από το σπίτι? Γιατί κουβαλήσαμε στο σπίτι το Διονύση της Μάρθας, κνύπα. Από τον καημό του που τον παράτησε η γυναίκα του και αυτό συνεχίζει να τα πίνει στο σπίτι. Και εγώ δεν μπορώ, αναγουλιάζω. Να μείνω εδώ απόψε. Μάρθα! Μάρθα! Έλα ρε Διονύση, Μάρθα. Μαρτέλειωνε ρε Διονύση, επιτέλου. Τέλειωνε ρε παιδάκι, πει 400 μπουκάλια. Άντε ρε παιδί μου! Γιατί μου το έκανες αυτό ρε Μάρθα, γιατί μου το έκανες αυτό ρε Μάρθα! Μάρθα! Μάρθα σε λένε τώρα, μωρί. Α, το διάλογο και εσύ με σε πάρει ξεσκώσει. Ρε Διονύση, δεν στο έκανα αυτή ρε παιδί μου! Τότε ποιος! Λέγε ρε ποιος ρε! Θα σου πω ρε, θα σου πω άλλο, τι θες κι εσύ, ένα αθώο θύμα είσαι κι εσύ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα, δεν θέλω να ακούσω! Δεν θες να ακούς, δεν σου λέω, εντάξει. Λέγε! Ναι, θα σου πω ρε, θα σου πω, κανείς ρε Διονύση, κανείς ρε Διονύση, κανείς, τέλειωνε ρε αγοράκι μου. Άντε μπράβο ρε, κοίταξε ο παραλυτικός Καπερναούμ, τέλειωνε, πω, από φύρμα κατά της Ανταντάτη κερατά ο ηλίθιος. Μάρθα! Σταμάτα ρε παιδί μου, τέλειω. Ναι, κοίτα, με θύση, ξερατώ, αλλά το χρηματιστήριο. Λέγε ρε, κερατώ. Ρε, Διονύση, τέλειωνε ρε παιδάκι μου, τέλειωνε, έχεις πει το μισό είναι αδελφής, άντε πράγμα θέλω να μαζέψω εδώ μέσα. Τι μου φέρεσε ρε, σαν αντισκρίνιο ρε, διάολε. Σαν το μεσάκι του σαρονιού σου φέρομαι, τέλειωνε ρε Διονύση, τι να φορώ. Ξαφανίστηκε, κρεποτσακίστηκε. Στο πιάνο. Στρώσ' τον καναπή, πιάσε αυτό.
καλός χρυσός, αλλά πήγε και βγήκε ίδιος η μάνα του. Δεν μπορείς να συνοηθείς μαζί του με κανέναν τρόπο. Ο έγγονός σου όμως θα είναι φτιστός εσύ, μην ανησυχείς. Το φροντίζω. Δηλαδή, πώς το φροντίζεις? Έλα, τσίτωνε, τσίτωνε, τσίτωνε καλά, γιατί θα κάνει γρόμπους και θα σε ενοχλούν στον ύπνο. Έτσι, μπράβο. Για πες μου, πώς το φροντίζεις για να μου μοιάσει ο εγγονός? Κοιτάω όλη μέρα τη φωτογραφία σου. Αυτή που είσαι με τη στολή καβαλαστάλογο και κοιτάς το φακό από ψηλά, σαν να πετάσεις. Λες να μου βγάλεις κατά πτέραρχο. Το λιγότερο. Λοιπόν, περίμενε. Πάω να φέρω ο κουβερτούλες. Περίμενε. Πάει του ο γιος, πάει κι αυτός. Πω, πρέπει να πάρω και ουίσκι αύριο, τα άδειας όλο αυτός. Μάρθα! Μάρθα! Μάρθα και ξεμάρθα, άντε έτσι θα τη βγάλουμε τη νύχτα. Αυτός να πίνει, να πικροπίνει και να φωνάζει Μάρθα, εγώ να μετράω πόσα μπουκάλια έπια. Τι ζωή και αυτή, Χριστέ μου. Ευχαριστώ! Με κάνεις αρίστο το φίλο σου. Μισό αρίστο. Μάρθα! Άρθω, ξινός μαλάκα, μας τρελανές. Πού είσαι? Πού να είμαι, ρε, εδώ είμαι, πού να είμαι. Η Μάρθα, ρε βλάκα, στο τηλέφωνο! Α, η Μάρθα στο τηλέφωνο. Διονύση, είμαι καλά. Αυτό μόνο πήρα να σου πω. Σε παρακαλώ, μην ανησυχείς. Κάνε μου τη χάρη. Να είσαι καλά και άσε μου λίγο χρόνο για να σκεφτώ, σε παρακαλώ. Σ' αφήνω, καμάρι μου. Σ' αφήνω. Όχι, τι την αφήνει, πώς την αφήνεις? Άμα την αφήσεις, μετά δεν έχουμε διέξοδο. Σκάσε, ρε βλάκα, δεν ακούω. Σ' αφήνω, κοριτσάκι μου, σ' αφήνω. Εγώ με το κοριτσάκι σου. Όχι, ρε βλάκα, στη Μάρθα λέω. Τι κοιτάς εμένα, ρε. Σκάσε, ρε βλάκα. Μάρθα, θα ξαναγυρίσεις, καμάρι μου. Θα ξαναγυρίσεις, ε. Εντάξει, στο υπόσχομαι. Θα ξαναγυρίσεις, ε. Γεια, μωρέ, για εσύ να κοιμηθούμε. Τι έγινε, ρε? Θα ξαναγυρίσει που το υποσχέθηκε. Α, έτσι. Ναι, Αρίστο, θα γυρίσει, γιατί αλλιώς εγώ. Αλλιώς, τι να κάνεις, Διονύση, αλλιώς εσύ? Να παραπέσω από το παράθυρο. Όχι, Διονύση, ας το παράθυρο. Πέσε προς το παρόν εδώ που βολεύτηκες και μετά βλέπουμε. Έλα, γύρνα, τρομάρα σου. Θα σκοτωθώ να τελειώνω, ρε. Πώς θα σκοτωθείς, ρε Διονύση, θα χτυπηθείς με το κινητό σου κατάμουτρα. Να πυροβοληθώ. Με τι, με περίστροφο, έχεις περίστροφο, απαγορεύεται, ρε. Έχω άδεια οπλοφορίας εγώ. Δεν σκοτωθώ, ρε, να τελειώνω, ρε. Αλλά πριν θα σκοτώσω αυτόν που μου την πήρε και μου την ξεμιάλισε. Γιατί αυτό τι φταίει, ρε Διονύση, αν θα σκοτώσει, δηλαδή. Ρε Διονύση, δεν υπάρχει κανείς, στο υπόσχομαι. Δεν υπάρχει κανείς. Μου τορκίζεσαι, ρε. Τι, ότι δεν υπάρχει κανείς? Κανείς. Ναι, για από εδώ και πέρα δεν υπάρχει κανείς. Δεν υπάρχει κανείς. Κατόπιν τούτου κλείνω το κινητό, φιλαράκι μου, και πάω για ύπνο. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η αλλαγή του Διονύση. Τι θα ξαπλώσει τώρα? Εδώ πάνω. Στο κρεβάτι μου. Είναι καθαρά τα συντόνια? Ναι, Διονύσακη μου. Ξάπλωσε. Τι ησυχία σου, ξάπλωσε. Θα κοιμηθείς, Διονύση μου? Πού να κοιμηθώ, ρε βλάκα, σε αυτή την κατάσταση. Προσπάθησε, ρε Διονύση. Θέτη, άκουσε με, Θέτη μου. Αφρό, μη με πιέζεις τη στιγμή που κάνω λογαριασμό εσόδων-εξόδων. Θέτη, εγώ το μωρό θα το κρατήσω γιατί μου αρέσουν τα μωρά να παίζω. Κι άμα μεγαλώσει μωρή, τι θα το κάνεις? Θα το πάρεις εσύ να το σπουδάσεις, Θέτη μου. Κι άμα ήθελα εγώ, παιδί, να το σπουδάζω, γιατί δεν έκανα ώστα τώρα? Αυτό δεν το σκέφτηκες ποτέ? Γιατί μπορεί να μην μπορούσες, Θέτη μου. Επειδή σε γκαγκά, σε συγχωρώ που μου θίγεις τον εγωισμό μου. Επίσης, υποχωρώ για να κάνω με την ησυχία μου τους λογαριασμούς μου. Και σου δηλώνω τούτο. Πήγαινε αύριο στο γιατρό να βεβαιωθώ αν όντως είσαι ενδιαφέρουσα. Έγκυος, καλέ! Εσύ έγκυος, εγώ φερέγκυος. Και μετά... Μετά? Μετά οψόμεθα. Έλλειμμα βγάζω, θα καταστραφώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Μην κάνεις έτσι. Τι να δούμε τι θα γίνει, τι να μην κάνω έτσι, ρε. Πήρα τους δρόμους νυχτιάτικα από την απελπισία. Ο Διονύσης που είναι τώρα? Σε βαθύ λίθαργο. Ροχαλίζει εκεί, λέω. Ας πάω μέχρι το μπαρ, θα ξημερώσει, να ξυπνήσει, να ρημάξει. Άρε, φουκαρά μου. Πάνω που πιάνεις την καλή, ρε γαμότο. Κοίτα, ρε, μπλέξιμο. Μπλέξιμο και πλέξιμο. Τι? Μπλέκουν όλες. Μπλέκουν και πλέκουν. Σταύρο Βελονιά και πάνω καβαλίκι. Τι να κάνω, Θεέ μου. Μήπως να ανοίξω βιοτεχνία παιδικών ειδών? Δεν ήταν καλό αστείο αυτό. Πιάσαμε δουλειά πρωί-πρωί. Χακί. Χακί κάτω το τσιπούνι. Χακί από τώρα. Λοιπόν, ψήνω μέσα φρυγανιές. Τι θες για πρωινό? Έχω μια περίεργη όρεξη. Λόγω της κατάστασής σου. Λοιπόν. Τι επιθυμεί ο πτέραρχος? Μακαρόνια με κοιμά. Όχι, τώρα μην αντιγράφουμε τις διαφημίσεις. 9:30 ώρα το πρωί μακαρόνια με κοιμά. Κάτι πιο υγιεινό, πιο υγιεινό. Τάρτα κεράσι, παγωτό μπανάνα με σιρόπι σοκολάτα και προφιτερόλ. Κατάλαβα, λοιπόν, πάω στο ζωχροπλαστείο.
Εγώ σου ετοίμασα αυγά μάτια. Αυγά μάτια που σε κοιτάνε από το πιάτο τρέμοντας. Παρακοιμήθηκα απόψε, Λεόν. Λεόν, μην κάνεις 100 ώρες στο μπάνιο, έχω επίγουσα ανάγκη. Λεόν, είσαι καλά? Πού είναι ο μπαμπάς? Τι γυρεύεις στο μπάνιο μου? Πού είναι ο μπαμπάς? Τι θες στο σπίτι μου? Πώς βρέθηκες εδώ? Πού είναι το παιδί? Πού είναι ο Λεόν? Εδώ κοιμήθηκα απόψε. Κάτι έγινε. Το παιδί δεν είναι καλά. Πού είναι ο Λεόν? Ο Λεόν πού είναι? Το παιδί. Ησυχάστε, καλέ, λυσάξατε. Σπίτι είναι, πού είναι? Αχ, τι του κάνεις το παιδί μου πάλι και ήρθες άλλον άλλον εδώ. Αχ, το παιδί μου. Δεν με το πάρω τηλέφωνο. Το παιδί, δεν το πάρω τηλέφωνο. Δεν το πάρω τηλέφωνο. Αχ, το κάψες κακούργα το παιδί μου, το κάψες. Ναι. Limit up, limit down. Μάρθα! Ιθάκη, πού είναι ο Αρίστος, καλέ? Μισό. Αριστό! Ποιος είναι? Έλα ρε, υπεραστικό στο τηλέφωνο. Υπεραστικό! Ναι. Ποιος είναι, καλέ? Τι υπεραστικό, περιπολικό είναι αυτό. Η μάνα σου είναι ρε βλάκα, σε ψάχνει. Το ίδιο κάνει. Ρε μάνα, τι ουρλιάζεις έτσι? Είμαι ξενύχτης, μόλις έπεσα. Πού έπεσες, αγόρι μου, στην αμαρτία από απελπισία. Ποιος σήκωσε το τηλέφωνο? Αγόρι μου, τι έχεις κάνει? Με ποιον κοιμήθηκες, καλέ? Με το Διονύση, μαμά. Να μην το δω αυτό το πράγμα. Όχι, μαμά, ο Διονύσης είναι ο άντρας της Μάρθας και ήρθε από εδώ και λέει: δεν κοιμάμαι λίγο στο κρεβάτι του Αρίστου. Το παλιοκόριτσο, αγόρι μου, που μας αναστάτωσε τη ζωή, πουλάκι μου. Σιγά, κύριε Αθράκη μου, τι κάνετε έτσι? Ήψο, τι γίνεται εδώ? Τρελοκομείο. Παιδί μου, αγόρι μου, Αρίστο μου. Πούντος, φέρ' τον εδώ. Φέρ' τον εδώ. Αριστοτέλη, έλα αμέσως από εδώ. Άσε ρε πατέρα, άσε να κοιμηθώ, γιατί δεν έχω κλείσει μάτι όλη νύχτα. Είχα και το Διονύση εδώ πέρα, έχει πιει μια μισή κάβα, χάλια είναι. Λοιπόν, μόλις σε κουραστείς, έλα αμέσως από εδώ. Σε χρειάζομαι. Γιατί πάλι? Γιατί θα μας πάρει αμάξι. Καλά, και γιατί θα μας πάρετε αμάξι? Γιατί πρέπει επιτέλους να γίνεις οικογενειάρχης κανονικός. Α, και κανονικός οικογενειάρχης γίνεσαι μόνο με αμάξι, κατάλαβα. Ένας πετυχημένος καλλιτέχνης, Αρίστο μου, με γυναίκα, παιδί, πατέρα στρατηγό και μάνα ψώνιο, δεν νοείται να μην έχει αμάξι. Να σου αστράψω καμιά! Μαμά! Ιθάκη! Βρε, δεν με παρατάτε και δυο! Κοντά στο βασιλικό ποτίζετε και γλάστρα! Α, μαπιά! Μάλιστα, η μητέρα μενόμενη, από εδώ η ιερή συμμαχία. Βάστα κατακαημένα, Αρίστο. Ναι, κάνε παράπονα κι εσύ. Μια νου του χαρίζανε γάιδαρα και αυτό τον κοίταζε στα δόντια. Τέλος πάντων, γιατί αυτή η ιστορία με τα μάξια, για να καταλάβω δηλαδή. Τέρμα η μποέμικη ζωή, Αρίστο. Τέρμα! Πρέπει να αποκτήσεις νέο κοινωνικό προφίλ. Για ποιο λιανά, πατέρα? Ο εγγονός του στρατηγού Λεωνίδα Αριστοτέλους δεν μπορεί να γεννηθεί σε συνθήκες κομμουνιστικής γιάφκας. Ξεκαθάριζε λοιπόν τις εκκρεμότητές σου και ξεκίνησε τη ζωή σου από την αρχή. Με το αμάξι. Είναι ένα πρώτο βήμα καλή θέληση. Αλλά τέλος πάντων, ένα αμάξι μπορώ να το πάρω και μόνος μου. Χάρα στο πράγμα. Γιατί να μπείτε σε έξοδα? Έκανε και μίγα κόλο και έκαιζε τον κόσμο όλο. Λοιπόν, κράτα τα λεφτά σου. Θα σου χρειαστούν. Ας είναι. Και τι μάρκα σκέφτεστε, μπαμπά? Τι μάρκα σκέφτεστε, πατέρα? Λάσιο Καραταΐδης. Άρε, κούλη, μας κατέστρεψες. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Τον Αρίστο, παρακαλώ. Ποιος? Εδώ δεν μένει ο Αρίστος. Εδώ μένει ο Αρίστος. Εγώ πώς βρέθηκα εδώ δεν ξέρω. Χαθήκατε? Από ό,τι φαίνεται, ναι. Μέχρι να θυμηθείτε να μπω μέσα που έχει ψοφόκριο και μελάνιασα! Δεν πάει στο διάλογο, περάστε. Συγγνώμη. Κάπου σας ξέρω. Βενεδικτίνη Διαμάλα, η αναλήτρια του Αρίστου. Έχουμε συναντηθεί σε όλες του τις πρεμιέρες. Η σύζυγός σας είναι επίσης πελάτης μου. Κούκλα μου! Ναι, είμαι. Συγγνώμη, είχα πει εχθές πάρα πολύ αλκοόλ, μεγάλη ποσότητα και με συγχωρείτε. Καλά πούσα ρε παιδί μου και σε χρειάζομαι. Ο Αρίστος? Ο Αρίστος, δεν πας στο διάλο, Αρίστος, κάπου εδώ βόσκι στο μπάνιο αριστερά δεξιά. Καλά, από τον ουρανό ήρθες? Όχι, από τον περιφερειακό, γιατί δεν κυκλοφορώ σήμερα. Πάρε παιδί μου, δεν το πιστεύω. Κοίτα να δεις, είστε ψυχαναλήτρια της γυναίκας μου, Μάλιστα. Κούκλα μου! Να, είμαι. Πούστε ρε παιδί μου και σε χρειάζομαι να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα. Ρώτα. Αρίστο μου, εσύ κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει, παιδί μου. Μήπως παρακοιτάμε μεγάλα, ρε πατέρα? Εδώ θα κυκλοφορείς και με ματρακά. Για το προφίλ μου, Για την ασφάλεια της Λουίζας και του παιδιού. Εμένα μου αρέσει αυτό, παπά. Και πώς θα το παρκάρω, ρε Λουίζα, αυτό, Πατησίων και Ηπείρου? Θα πάει σοφέρα, γόρι μου. Άιντε, μετά λέτε τα δικά μου μυαλά πήραν αέρα. Δεν θα τσακωθείτε τώρα μέσα στην έκθεση αυτοκινήτων. Παιδί! Μη φωνάζεις, παιδί του διευθυντή πωλήσεων. Μωρέ, με τα λεφτά που θα του δώσω, μπορώ να το φωνάζω όπως θέλω. Παιδί! Παρακαλώ. Πόσο κάνει αυτό?
Το παραείπες απότομα, παιδί μου. Μα καλά, ο Αρίστος πού είναι? Ο Αρίστος δεν είναι εδώ. Ναι, αλλά ξέρετε, έχω ανησυχήσει. Έχει μέρες να έρθει για ψυχανάλυση. Και καλά, παλιά δεν είχε λεφτά. Τώρα! Τώρα ο Αρίστος έχει φουρτούνες, από ό,τι καταλαβαίνετε. Βλέπετε, η γυναίκα του έμεινε έγκυος από άλλον. Μισό, κάπου μπερδεύομαι. Τι ως γυναίκα έμεινε έγκυος από άλλον? Του Αρίστου. Του Αρίστου. Κοιτάξτε να δείτε. Η γυναίκα του τα είχε μπλέξει με ένα σεκιουριτά. Εν συνεχεία αυτός την παράτησε και αυτή έμεινε μόνη της. Και γύρισε στον Αρίστο, ο οποίος τώρα είναι αναγκασμένος να πληρώσει τα κερατιάτικα της γυναίκας του. Απλό. Εγώ γιατί τα ξέρω αλλιώς? Πώς αλλιώς? Εγώ ήξερα ότι η Μάρθα περίμενε παιδί. Αλήθεια είναι. Ναι, τι αλήθεια? Ναι, η Μάρθα περιμένει παιδί. Από το σεκιουριτά? Θα χορέψεις? Όχι, είμαι τσατισμένος. Από το σεκιουριτά! Θα τη σκοτώσω! Όχι, όχι. Αλλά! Καλό ρίσκο. Και πανάκριβο, ευχαριστώ, μπαμπά. Κύριε Λεωνίδα μου, είσαι θησαυρός. Θα σου κάνω εγώ τον εγγονό σου, Σουμάχερ το λιγότερο. Είπαμε πτέραρχο. Τώρα, εσύ τι έπαθες, γιατί κατσούφιασες? Μήπως δεν σ' αρέσει το χρώμα? Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς δεν ξέρω, έχω έτσι ένα προαίσθημα. Προαίσθημα, τι προαίσθημα? Ένα, δεν μπορεί ξαφνικά να μου πηγαίνουν όλα καλά. Αισθάνομαι ότι. Ότι? Ότι κινδυνεύω. Ο Αρίστος! Να κάνεις γυμναστική. Θλάσιο Καραταΐδης. Άρε, κούλη μας κατέστρεψες. Τι συμβαίνει? Αρίστο! Ναι. Θα σε σκοτώσω, ρε αλήτη! Ήρθε το τέλος σου! Θα Διονύση, τρελάθηκες! Ξέρεις τι είσαι, ρε, ξέρεις! Ηθοποιός, τραγουδιστής! Ο Ιούδας! Που φιλούσε υπέροχα, ωστόσο! Ποιος φιλούσε υπέροχα, τι λέει αυτή, ρε Διονύση! Ρε Διονύση, μη παράς, τι παράς! Εγώ τι λέει, κατά κάθε της κοινωνίας, απατε όλα! Ναι, με παρενόησες, έγινε λάθος! Πίσω από τις πλάτες μου, ρε κερατά, πίσω από τις πλάτες μου! Να σε εξηγήσω, ρε Διονύση! Δεν προλαβαίνεις, ρε! Σιγά, καλέ με! Παρεξήγηση! Έγινε λάθος, πώς το λένε, Χριστιανέ μου! Αυτή τη δουλειά έχει εδώ πέρα! Τι δουλειά για αυτή εδώ, τι δουλειά για αυτή εδώ! Σου πω εγώ, ρε, τι δουλειά έχει, ρε, αυτή εδώ! Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον λιχοκύρι! Ήρθε να σε βρει, ρε! Με βρήκε! Όχι, ρε, σε βρήκα εγώ, ρε! Και έλεγα πούντος, πούντος, ο ύποπτος, πούντος! Ρε, παιδιά, ο ύποπτος! Νάτος! Διονύση, Διονύση, Διονύση! Θα τα πω όλα! Μη πεις τίποτα! Μπλοφάρι! Όχι, δεν μπλοφάρι! Είμαι σίγουρος! Όχι! Είναι παιδιά! Γιατί πιανόσαστε! Τι μπλοφάρι, δεν καταλαβαίνω! Αριστώ, γιατί σ' αγκαλιάζει αυτή η τρελή! Με αγκαλιάζει για ενισχύσει, μου ξεφύγει από όσο τρελός και έχουμε πάλι αιματοχυσίες, κατάλαβα! Θα σε σκοτώσω, αλήτη, τώρα που τα κατάλαβα όλα! Μισό! Μισό! Γιατί τους άφησες, ρε, να πλακωθούνε? Τι λες, καλέ! Χάζεψες! Εγώ μια απλή ερώτηση έκανα αυτήν του μανιακού με το κινητό και έγινε χαμός εδώ πέρα! Λοιπόν, Διονύση, θα σε αφήσω τώρα μαλακά-μαλακά, μην ξαρχίσεις μαλακίες, έτσι σαμολάω. Έλα, πράγμα. Έλα, ρε, Μάρκο, τελείωνε! Δεν έχω ώρα, σου λέω, έχω meeting. Έχω δουλειά, γόρι μου, δεν μπορώ. Κλείνω. Πες μου, ρε, το ξέρες? Ναι. Και γιατί δεν μου είπες τίποτα, ρε? Δεν μπορούσα. Διονύση, νομίζω ότι την. Λέγε! Τελικά νομίζω ότι την. Λέγε! Νομίζω ότι την. Λέγε! Δεν με αφήσει το πω, πώς το πω. Νομίζω ότι την αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ! Μ' αγαπάει, ρε, ναι! Τι θέλεις από τη ζωή μας? Θέλεις από τη ζωή μας, ρε. Βαθιά ανοιχτωμένο είσαι, μικρό μου πόνι. Αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι το δράμα δεν είναι εκεί. Το δράμα είναι αλλού. Το δράμα είναι ότι περιμένουν εκεί δύο παιδιά από τον ίδιο πατέρα. Βενεδικτίνη, περιμένεις παιδί από τον Αρίστο? Τι λες, καλέ, ηλυθεία! Σιγά μην περιμένω παιδί από τον Jean-Claude Van Damme. Η Μάρθα περιμένει παιδί. Η Μάρθα, μάλιστα, η γυναίκα μου περιμένει παιδί. Ξέρεις από ποιον? Δεν θέλω να τα ακούσω αυτό το πράγμα. Δεν το θέλω να τα ακούσω, παρόλο που είμαι προετοιμασμένος. Κι όμως, κυρία, αυτή είναι μαύρη αλήθεια. Κατάμαυρη, κατάμαυρη. Η Μάρθα περιμένει παιδί από το σεκιουριτά το Σούλι, το κατακάθι της κοινωνίας, μάλιστα. Τι λες, καλέ, ηλίθιο υποκείμενο. Αυτό σου είπα. Από ποιον? Η Μάρθα περιμένει παιδί από το Σούλι του σεκιουριτά. Η Μάρθα περιμένει παιδί από το Σούλι του σεκιουριτά. Από το Σούλι του σεκιουριτά. Καλωρίζικο το μανάρι μου. Λέων, τι να σου πω. Είμαι περήφανη για σένα. Πώς έτσι ξαφνικά? Γιατί αποκατέστησες το παιδί μας με τον καλύτερο τρόπο. Χωρίς φανφάρες. Έτσι όπως αρμόζει την κοινωνική μας θέση. Τώρα το παιδί μου έχει και επαγγελματική στέγη και αμάξι που να σκίζει. Πότε θα το πάρει? Το βράδυ. Θα το φέρουν από κάτω στο πάρκινγκ. Και θα έρθει ο Αρίστος, θα του παραδώσω τα κλειδιά επισήμως. Γιατί τόσο αργά? Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Χρειάζονται διαδικασίες. Τι είναι, κρεμμύδες στη λαϊκή? Δώσε εμάς τώρα 2 κιλά να φτιάξω στη βάδο. Φοβή παρομοιώσει, σου λέω. Τώρα το παιδί που είναι? Πήγε με τη Λουίζα στο σπίτι του να ξεκουραστεί για τη βραδινή παράσταση. Θα ξεκουραστεί όμως. Θα ξεκουραστεί.
Μη Διονύση, μη! Άσε με να σε σκοτώσω, σε παρακαλώ. Όχι, ρε Διονύση, θα βάψει τα χέρια σου με αίμα, θα μη! Μισόρε! Λέγε Μαρκό. Έχουμε το τηλέφωνο του Διονύση, δεν φοβόμαστε τίποτα εμείς. Δεν μπορώ, Μαρκούλη, είμαι, έχω δουλειά αυτή τη στιγμή. Έχει δουλειά στο ρίγκ, ρε Διονύση. Μισό να σου εξηγήσω, ρε. Να μην του εξηγήσει τίποτα. Τι να του εξηγήσει. Ότι τα είχε η Μάρθα με το Σούλι χωρίς να μας πει τίποτα. Και τώρα σε βαρά γιατί. Γιατί δεν του το πες. Τι βαράς, ρε. Τι βαράς χωρίς να ξέρεις κιόλας ποιον βαράς. Έλα, Χρήστε και Παναγία, πώς μου ήρθε τώρα αυτή ξανάστροφη. Δεν έχω πάρει χαμπάρι, μα την Παναγία. Και αφού ήξερε ότι εγώ τον είχα γκόμενο το Σούλι, πώς ήθελε να ξέρει ο Αρίστο ότι γυρόφερνε και τη δικιά σου. Και εσύ που το έχει στο μυαλό σου. Πού το είχε στο μυαλό σου. Στου άλλου τίτλου, Διονύση, παρακαλώ. Πάρα πολύ ηρέμησε. Και αφού το είχες υποψιαστεί, γιατί δεν μου έλεγες τίποτα, κύριε Διονύση μου. Γιατί, αφού ήξερες ότι εγώ έκανα παιχνίδι τότε με το security. Παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί, ποιος ξέρει ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Οι μητέρες, υποτιθέμενες μητέρες, ο Θεός να τις κάνει. Λοιπόν, καταλαβες, φορτώνουν τις ευθύνες στον Αρίστο μου. Βενεζουέλα, άσε τα πολλά κολλητήλικια με τον Αρίστο. Ακού σου, Αρίστο σου, σου ξηρός και ξερός. Είναι ασθενής μου. Μη σου δώσω κανένα στη μούρη και σου πω εγώ την ασθενή σου. Κορίτσια, καθίστε μέσα κάτω. Τώρα θα μιλήσει ο άντρας. Αστο Γιώργο, εσύ από εδώ πέρα. Ακού, Διονύση. Η Μάρθα είναι αθώα της κατηγορίας που της προσάπτεις. Η Μάρθα είναι αθώα! Θέλω να πω! Μη μου παριστάρεις, βρε, εμένα το συνήγορο, μ' ακούς. Όχι επειδή είσαι φίλος της, δηλαδή θα την καλύψεις. Τελείωσε, κύριε. Να ηρεμήσω, σε παρακαλώ πολύ. Τελείωσε, αγόρι μου. Εγώ δεν μπαίνω ξανά σε αυτή τη διαδικασία να με πατήσετε. Τέρμα, κύριε. Δεν θέλω να την ξαναδώ. Ούτε εσένα, ούτε αυτήν και κανένα. Κάτσε, ρε Διονύση. Κάτσε, ρε Διονύση. Εδώ χτες γίναμε ερυθρός σταυρός με τις φωνές σου, Μάρθα και Μάρθα, και τώρα λες για διαζύγιο. Επειδή δηλαδή... κυρία μου, απατημένος μπορεί να είμαι. Μαλάκας εγώ ποτέ. Τώρα εμείς γιατί το ξέρουμε αυτό ανάποδα. Καλά ρε, και το παιδί ποιος θα το φροντίσει. Ο σεκιουριτάς. Δεν υπάρχει σεκιουριτάς, σου λένε. Θα το φροντίσεις εσύ, αγόρι μου. Ένα της δικιάς σου και ένα της Μάρθας, δύο. Εγώ δεν έχω θέση, κύριε, εδώ πέρα. Εγώ τσαλαπατήθηκα, πάτησα τον εγωισμό μου, κουρελιάστηκα. Έως εδώ και μη παρέκει. Μισό. Έλα, Μάρκο, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω, σε κλείνω, έχω δουλειά. Πείτε της πως δεν θέλω να την ξαναδώ. Αυτήν και κανέναν. Τελείωσε. Δεν θέλω να την ξαναδώ. Δεν θέλω να σε ξαναδώ! Σε ποιο μιλάς, ρε Διονύση? Σε όποιον πήρε τηλέφωνο, Αρίστο. Δεν θέλω να σε ξαναδώ! Δεν θέλω να σε ξαναδώ! Άρα, Βενεδικτίνη, άντε πες με την πλέξη από τα μπούτια μας. Εμείς ή αυτές! Άντε, ρε παιδί μου, μας βρουν και άλλα δράματα. Άντε, βέβαια! Βγάλετε πρώτα τα μάτια σας καλά-καλά και μετά έλα να μας βοηθήσει η ψυχίατρος! Η Καλούλα! Ποια είναι η Καλούλα πάλι? Εγώ είμαι η Καλούλα! Περίμενε, Διονύση! Περίμενε, Διονύση! Περίμενε! Πάει και η Καλούλα. Αρίστο. Δεν απαντώ. Και θα πεις και ένα τραγούδι. Η Μάρθα περιμένει παιδί από το Σούλι. Κάτσε κάτω. Καθισμένη είμαι. Α, ναι. Θέλεις την αλήθεια? Ναι. Τότε άτου κιν. Τι? Τότε άκου την. Por la nochecita, un gallo malandrín. Rondan las pollitas de Temerida y las muchachitas de puras coquetas. Mis universo pretende ser que suban, gritan las pollitas, le pican, como un satancito anda caliente echando trancazos. ¿Qué importa si te conozco? Oye, Mayuco, ¿tú cantas? ¿Por qué? ¿Por qué, mijita? Porque aquí toca. Por las nochecitas, un gallo malandrín ronda las pollitas, qué temeridad. Y las muchachitas de puras coquetas, mis universo pretende ser que suba, gritan.